στο Διοικητικό μας Συμβούλιο ο πρόεδρος του Πράσινου Ξανθίου, ο κύριος Γιάννης Αναβουλάκης, και επειδή έχουμε και άλλες επισκέψεις αργότερα, για να μην χάνουμε τον χρόνο, έχω δεχτεί την επίσκεψη αρκετών δημάρχων, οι οποίοι με βοήθησαν και εμένα να αντιληφθώ καλύτερα τις ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από την συνεργασία μας και που έχουμε κάνει. Έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά σε σχέση με τα ΣΒΑ εντάξεις. Έχει γίνει προφανώς πάρα πολύ καλή δουλειά στα ΣΦΙΟ και παλεύουμε να φτάσουμε στα ίδια επίπεδα και στα ΕΣΕ. Γνωρίστε τι είναι. Έγινε με προφανή στόχο να πάμε σε ένα επόμενο βήμα. Δηλαδή κάθε πρόσκληση που κάνουμε πρέπει να έχει μια λογική. Κάνουμε δηλαδή την έβρεση των χώρων που μόνοι μαζί να τα λύσουν. Τώρα, πρέπει να πάμε λίγο σε μια πιο επιτυχική σκέψη, λίγο πιο κοντά στη μεγάλη εικόνα. Και αυτό λέει ότι ίσως χρειαστεί να πάμε σε μέτρα εξειδικευμένα, δηλαδή ειδική στόχευση. Προσήλθατε να ενημερώσετε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ και όχι μόνο, και να σας πούμε ότι ήδη που είναι μέλη της Ένωσης Δημοτικών Διοικητήσεων Ίδρυσης Αποχέτευσης, αλλά και συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν δουλειά και εξυπηρετούν την υπόθεση του ΕΔΟ μέσω της Εκκλησίας της Ίδρυσης Ίδρυσης του. Τα συλλογικά μας όργανα θα λάβουν τις σχετικές αποφάσεις και θα απευθυνθούμε σε εσάς με δική μας πρόταση. Σας ευχαριστούμε και μια και επισκέπτεστε την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να σας δώσουμε ένα δώρο, το νόμο περί συστάσεων Δήμων της χώρας που ψηφίστηκε επί όφελ. Ένα μνημιακό ωραίο έργο. Πες να μας δώσεις και εμάς ένα δώρο που θα φύγουμε. Μετά την απόφαση και του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθάρισε άπαξ και διαπαντός ότι το νερό είναι μια γενική ευθύνη του κράτους. Η ευθύνη του νερού λοιπόν στο μεγαλοπέδιο της Αττικής και στην Θεσσαλονίκη ασκείται από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΠ και στην υπόλοιπη χώρα αλλού ασκείται από τις ΔΕΙΑΠ και αλλού από δημοτικές, από τις δημοτικές υπηρεσίες. Η εικόνα των οικονομικών των ΔΕΙΑΠ που έχουμε συγκεντρώσει και το ΜΕΔ ξέρετε καλύτερα και από μένα είναι μία εικόνα που έχει προβλήματα. Είχε προβλήματα πριν την ενεργειακή κρίση και τα προβλήματα αυτά πολλαπλασιάστηκαν στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Συνολικά, για να το πούμε, τα μεγάλα νούμερα λένε ότι υπάρχουν περίπου 700 εκατομμύρια απαιτήσεις και 170 περίπου εκατομμύρια αποθεματικά στις ΔΕΙΑ, απαιτήσεις των ΔΕΙΑ από τους πολίτες, ανίσπραγτα που λέμε, και αντίστοιχα υπάρχουν περίπου 700 εκατομμύρια οφειλές και 144 εκατομμύρια δάνεια.